Μπορεί η οικοδομική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια να έχει φτάσει στον ναδύρ λόγω κρίση, ωστόσο ο δείκτη τη οικιστική αυθαιρεσία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα. Ειδικότερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική έχει χτυπήσει κόκκινο, αν αναλογιστεί κανεί, πως από τα 75.000 στρέμματα οικιστικών πυκνώσεων που καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα, η μισή έκταση βρίσκεται στους δύο νομούς. 35.000 στρέμματα στο νομό Θεσσαλονίκης και στο νομό Χαλκιδικής έχουν δηλωθεί από τους Δήμους ως οικιστικές πυκνώσεις. Ουσιαστικά δηλαδή ως περιοχές εκτός σχεδίου όπου υπάρχει πυκνή δόμηση η οποία μπορεί και να συγχέεται με την δασική χρήση και την δασική νομοθεσία. Οι οικιστικές πυκνώσεις εξαιρούνται από την παρούσα ανάρτηση. Μπορεί να μην είναι τεράστιο μέγεθος, να φτάνουν περίπου το μισό της χώρα όμω στην περιοχή μα. Φανταστείτε ότι έχουμε στη Θεσσαλονίκη 35.000 στρέμματα όταν έχουμε 75.000 σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Εκεί είναι μοιρασμένα περίπου 17.500 στρέμματα στη Χαλκιδική και 18.000 στρέμματα στο νομό Θεσσαλονίκη. Είναι γεγονό ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν επιβαρθεί πάρα πολύ στο παρελθόν από την αυθαίρετη δόμηση. Και επίσης και οι περιοχές που ήταν κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα και χρησιμοποιούνταν ως παραθεριστικές κατοικίες. Γι' αυτό και η περιοχή της Χαλκιδικής είναι μια από τις περιοχές της Ελλάδος που έχουν δεχτεί έντονα οικιστικά φαινόμενα και αυθέρα της δόμησης στο παρελθόν. Σε μια προσπάθεια να πατάξει το φαινόμενο τη αυθαίρετη δόμηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντο φέρνει πω ψήφιση στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο. Όπου ο σκοπό μα είναι να εφαρμόσουμε τη δασική νομοθεσία και σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν το κάνουμε από κάποια αιμονή. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο και το Συμβούλιο Επικρατεία και το Κτηματολόγιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεκαθαρίσει ότι για να είναι πλήρε το κτηματολόγιο πρέπει να γίνουν δασικοί χάρτε παντού. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το μισό τη εκατό τη χώρα εκτό δασική νομοθεσία. Εξάλλου αυτό δεν θα ήταν και ισότιμο για του υπόλοιπου πολίτε. Θα γίνει ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών και ανάρτηση του χάρτη που επιλύει, αν θέλετε, το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή και θα πρέπει να έχουν το νου του οι πολίτε για να κάνουν τι απαραίτητε δηλώσει. Ε, πρώτα απ' όλα ήδη να αξιοποιήσουν το νέο νόμο για τη δόμηση που προβλέπει τα τακτοποίηση ε, των αυθερέτων. Ε, αν όμω σε κάποιε περιοχέ η δόμηση έχει γίνει εντό δασικού χώρου, δηλαδή μέσα σε ένα δάσο, δεν μπορεί η απλή δήλωση αυθαίρετου να καλύψει μια τέτοια αυθαιρεσία περιβαλλοντική, διότι εκεί θα έχουμε απέναντί μα το Σύνταγμα τη χώρα, το οποίο προβλέπει την προστασία του δασικού χώρου. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η προσπάθεια θεώρηση των δασικών χαρτών. Στην κεντρική Μακεδονία, το 2017 αναρτήθηκε περίπου το 80% του νομού Θεσσαλονίκη και το σύνολο τη Καλκιδική. Ενώ τώρα, για όσου μα βλέπουν επίση, να ξέρουν ότι θα έχουμε την Ημαθία, την Πέλα και το Κυλκή σε διαδικασία ανάρτηση. Οπότε να τρέξουν, να ανοίξουν το site του εκτιματολογίου και να δούνε πού βρίσκεται η δικιά του έκταση. Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 134.121 αντίρρησει, οι οποίε θα πρέπει να εξεταστούν από τι Ειδικέ Επιτροπέ, προκειμένου να γίνει τελική κύρωση των χαρτών.